holy nuts. Αυτά τα γενέθλια θα του μείνουν αξέχαστα. Τι να είναι άραγε! Στην πάτης, άνοιξέ το! Κοίτα, Σέιντι! Όλοι φαίνει στρατιώτες! Σύντο! Είναι ολόκληρο στρατός! Ο Μάικλ, τι μικρές στολές που φοράνε και έχουν και χρυσά κουμπιά! Αυτή η ομάδα θα φυλάει τα τείχη του κάστρου! Λογία, εσείς να πάτε δίπλα στη λίμνη! Μπαλερίνα, εσύ σε παρακαλώ να φυλάς το τσάι και τα γλυκά, για να μην μας τα πάρει ο εχθρός, εντάξει? Σέιντι, εγώ δίνω τις διαταγές! Συγγνώμη. Εντάξει, όλοι οι στρατιώτες έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους τώρα, εκτός... Βουάου! Ένα πόδι! Αυτός θα έχει πάει σε πολλές μάχες! Θα πρέπει να είναι ένας ήρωας. Εκτέλεσες το καθήκον σου παρόλες τις δυσκολίες. Γι' αυτό κι εγώ θα σε φωνάζω γενναίο μολυβένιο στρατιώτη. Δεν είναι υπέροχος. Χρειαζόμαστε κάποιον γενναίο σαν και εσένα στη Σκοπιά. Μάικλ, Σέιντι, το πρωινό σας θα κρυώσει. Το θυμάσαι, Λοχεία. Κράτησε αυτή τη θέση. Μάλιστα, κύριε. Η πρώτη μου αποστολή. Με συγχωρείτε, κύριε, μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση για αυτόν εκεί τον νεαρό? Μάλιστα, είναι από τους καλύτερους στρατιώτες μας. Μήπως έχασε το πόδι του στη μάχη? Όχι ακριβώς, έγινε ένα μικρό μπέρδεμα στο εργοστάσιο. Τέλειωσε το μολύβι του παιχνιδοποιού. Είναι καλός στρατιώτης. Εγχειρίδιο του στρατιώτη, εντολή 5. Ένα στρατιώτης εκτελεί πάντα τις διαταγές που παίρνει. Να κρατήσω αυτή τη θέση. 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 Αν! Ποιος είναι εκεί? Θέλω να πω, ποιος χορεύει εκεί? Και έχει και ένα πόδι, όπως εγώ. Καλησπέρα, Λοχεία. Θέλεις να χορέψουμε μαζί? Ναι, αλλά δεν μπορώ. Συγγνώμη, είναι ενάντια στους κανονισμούς. Από ό,τι βλέπω, την είδες τη μικρή μας μπαλαρίνα. Αν την είδα, εγώ... ένας καλός στρατιώτης είναι παρατηρητικός. Ίσως μπορώ να κανονίσω ένα ραντεβού. Με ποιον? Με μένα? Είμαι ένας απλός μολυβένιος στρατιώτης. Και λοιπόν? Αυτή μένει σε ένα κάστρο και εγώ σε εκείνο το χάρτινο κουτί. Επαναλαμβάνω. Και λοιπόν? Λοιπόν, αυτή είναι τόσο όμορφη. Μπορεί να έχετε πιο πολλά κοινά από όσα νομίζεις. Ναι, πράγματι. Έχει και αυτή... Έχει δύο πόδια. Τι θα νομίσει για μένα? Αν δεν τη ρωτήσεις, δεν πρόκειται να μάθεις. Αχ, μακάρι να μπορούσα. Είμαι ένας μολυβένιος στρατιώτης και παρόλο που είμαι φτιαγμένος από μολύ, μπορώ να είμαι γενναίος, όμως δεν μπορώ να καταλάβω πως κάνει την καρδιά μου έτσι να χτυπά. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ. Κάνει την καρδιά μου να σκυρτά. Αν αυτό είναι η αγάπη, τότε θέλω να την νιώσω κι άλλο. Τα γόνατά μου τρέμουν και το μυαλό μου θολώνει. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ, μα ποτέ. Είμαι ένας μολυβένιος στρατιώτης, όμως
δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ. Κοίτα, Μάικλ, οι κακόμενοι στρατιώτες σου φυλάνε σκοπιά όλο το βράδυ. Τι είναι καθήκον τους! Ναι, αλλά ακόμα και στρατιώτες κουράζονται. Έχεις δίκιο. Τους αξίζει μια άδεια για το Σαββατοκύριακο. Και μετά θα κάνουμε ένα χορό για όλα τα παιχνίδια και θα έρθουν όλοι να χορέψουνε. Εγώ ήμουν σίγουρη πως θα χόρευες καταπληκτικά. Αλήθεια, δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ. Έχεις θαυμάσια αίσθηση του ρυθμού. Ναι, έχω. Να, υποθέτω θα είναι από το βάδισμα. Ξέρεις, εμείς οι στρατιώτες είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Δεν θα ήθελες να κάνεις και κάτι άλλο εκτός από το να βαδίζεις και να φυλάς σκοπιά όλη την ημέρα? Σταματήστε αυτές τις ανοησίες! Σταματήστε, σας είπα! Μη την αγγίζεις, Μπουλιβέγγε στρατιώτη! Είναι δική μου, φύγε από εδώ! Τζάκα, μη σε μας ήσυχος! Είσαι πολύ κακός! Όσο κι αν πίσω το στρατιώτη σου κρυμμένη μείνεις, πολύ σύντομα να ξέρεις γυναίκα μου θα γίνεις! Δεν σε παντρευτώ! Ποτέ! Αυτό είναι μεγάλη αγένεια! Σε συμβουλεύω να κάνεις πίσω! Μπορεί να είσαι από μολύβι και να στράφτει σαν καινούριος, αλλά περίμενε και θα τα πούμε εμείς οι δυο σύντομα! Αυτός ο Τζακ είναι πάρα πολύ κακός. Ναι, 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 και είναι και πολύ αγενής μάλιστα. Και εκτός από αυτό είναι δηλός. Δεν σου μοιάζει καθόλου στρατιώτη. Λοιπόν, η εντολή 9 στον χειρίδιο του καλού στρατιώτη λέει: ένας στρατιώτης είναι ευγενικός και θαραλέος. Νομίζεις ότι ο στρατιωτάκος σου είναι καλύτερος? Αυτό θα το δούμε όταν θα τον υποβάλω στη δοκιμασία μου. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα! Μάικ, που να δεις το χαμογελαστό πρόσωπο που έχει η μπαλερίνα μου! Παράξενο! Και ο Μολυβέγιος μου στρατιώτης φαίνεται πιο χαρούμενος. Θα πρέπει να του άρεσε το καινούριο του πόστο σαν παρατηρητής στο παράθυρο. Ναι, αφού το καινούριο πόστο του στρατιώτη είναι στο παράθυρο σαν παρατηρητής, τότε εγώ θα το στείλω έξω από αυτά ευθύς. Στρατιώτης μου! Αυτός ο Μολυβέγιος στρατιώτης βγήκε από τη ζωή μου και τώρα η μπαλερίνα θα γίνει γυναίκα δική μου. Εγχειρίδιο καλού στρατιώτη, τομέας 4. Ένα στρατιώτη στέκεται πάντα ορθός. Αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Ο Μάικλ θα με σώσει, αν του φωνάξω. Εδώ πέρα είμαι! Κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι. Μόνο από τομέας 2 στον εγχειρίδιο του καλού στρατιώτη λέει ότι ένα στρατιώτης δεν ζητάει ποτέ βοήθεια. Ακόμα κι αν σκουριάζει στη βροχή. Μάικλ, μπες μέσα αμέσως στο σπίτι! Και ο Μολυβέγγιος μου στρατιώτης! Μπορείς να ψάξεις να τον βρεις όταν σταματήσει η βροχή. Εξάλλου δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Πρέπει να γυρίσω αμέσως στο πόστο μου και στην μπαλαρίνα μου. Εγχειρίδιο του στρατιώτη τομέας 5. Ένας στρατιώτης είναι πάντα εφευρετικός. Ξαναγυρίζω στην μπαλαρίνα μου. Hey, Τόνι, και ξέρεις τι χρειάζεται ένα πολεμικό πλοίο? Για μάχη! Θέλω, πρέπει κάτι να σκεφτώ. Για να δω.
βασική ναυσιπλοεία του τομέας 12. Η απόλαυση του ναυτικού είναι ο κόκκινος ουρανός τη νύχτα. Όχι, όχι, δεν βοηθάει καθόλου αυτό. Α, βασική ναυσιπλοεία, τομέας 1. Στην καταιγίδα αράξτε σε οποιοδήποτε λιμάνι. Αυτά δεν τα αναφέρουν οι κανονισμοί. Ωστε, ο μικρό μας ξένος βιάζεται πολύ, ε! Λοιπόν, έχεις τα χαρτιά για το ταξίδι σου, ναύαρχε. Χαρτιά! Να ξέρετε, εγώ πρέπει να γυρίσω στο πόστο μου. Ναι, φυσικά. Να σας καταλαβαίνω απόλυτα. Τα χαρτιά! Λυπάμαι. Αν έχεις χαρτιά, τ' άκουσες αυτό, Λούιν. Να βλέπετε, πρέπει να γυρίσω πίσω για να σώσω μια μπαλαρίνα από ένα κακό κλόουν που ζει μέσα σε ένα κουτί. Πολύ ευγενικό, σίγουρα. Αλλά όπως θα ξέρει ήδη και ο ναύαρχος, μόνο οι λαθρέμποροι ταξιδεύουν χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, έτσι δεν είναι? Λαθρέμποροι! Και πολύ φοβούμαι πως οι λαθρέμποροι πρέπει να τιμωρούνται. Και ο Λου είναι αυτός που τους τιμωρεί, έτσι δεν είναι? Λαθρέμποροι! Α, εγχειρίδιο του στρατιώτη τομέας 9. Ο σκοπός του στρατιώτη είναι ιερός. Παράνομος εισβολέας! Επίθεση του εχθρού! Ένα στρατιώτης ξέρει πότε να κόβει τα δεσμά του. Ετοιμάσου να πέσει στο νερό, Λουί! Ότιμοι! Λαθροί μετανάστες! Τώρα γίναμε τελείως μουσκεμα! Ότιμοι λαθρέμποροι! Επιτέλους, εδώ τελειώνει αυτός ο υπόνομος. Αυτό μοιάζει να είναι ένας καταράκτης. Τομέας 11. Οι πολυμένοι στρατιώτες βυθίζονται μαζί με το πλοίο τους. Ας μην πει κανένας ότι δίλια σαν τελευταία στιγμή. Θα ήθελα μόνο να δω την κυρία Μπαλαρίνα να χορεύει για μια φορά. Μάικ, μήπως θα έρθει ο στρατιώτης να παρακολουθήσει την μπαλέτο. Είναι πολύ στεναχωρημένοι για να παίξουν σε είδη. Έχασαν, βλέπεις, τον αγαπημένο τους μολυβένιο στρατιώτη. Νομίζω πως και σε αυτήν εδώ λείπει. Μην ανησυχείς, θα γυρίσει. Είναι γενναίος. Μα που έχει χαθεί. Πώς θα βρει τον δρόμο για να γυρίσει. Μάικ, Σέιντι, ποιος θα ήθελε να έρθει για μια περιπέτεια, α? Τι είδους περιπέτεια, πατέρα? Να πάμε για ψάρεμα. Έλα, πάμε, Μάικ. Εντάξει. Οι άντρες χρειάζονται ξεκούραση, νομίζω. Α, τέτοια θέλω να ακούω. Μπαλαρίνα, καθόλου μην υπάσαι, γιατί σε λίγο γυναίκα μου δεν άσαι. Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ, μιλες, ποτέ, 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 ποτέ. Μικρή μπαλαρίνα, καλή μου, σε λίγο θα είσαι δική μου. Υποτάξεις το δικό μου το νόμο, θα χορεύεις για μένα, ναι μόνο. Όχι, Τζακ, όχι, αποκλείεται, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί εγώ αγαπώ το μικρό μου στρατιώτη και αυτός αγαπάει εμένα. Αυτό θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Ο στρατιώτης σου χάθηκε στη μάχη και ποτέ πίσω δεν θα έρθει. Για τον Τζακ μονάχα να χορεύεις, το Τζακ, το Τζακ, το Τζακ. Όχι, Τζακ, όχι, αποκλείεται, γιατί δεν με αφήνεις ήσυχη. Εγώ αγαπώ το μικρό μου στρατιώτη και θα γυρίσει και θα δεις. Α, αγαπώ το μικρό μου στρατιώτη. Η καρδιά του ανήκει σε μένα. Yeah.
μπορεί να νομίζεις πως είμαι πολύ τρομακτικός. Δεν με ενδιαφέρει. Απόψε θα γίνει γάμος κανονικός. Θα κάνω την μπαλαρίνα μου περήφανη για μένα. Ένα στρατιώτη στέκεται πάντα όρθος! Όλο σύννεφα έχει και... Όποιος είναι εκεί, ο άτραχος ήξερα. Είμαι μόνο ένας βολιβέντιος στρατιώτης. Λοιπόν, για πού το βάλες και παιδί, γυρίζω στην μπαλαρίνα. Είναι η αγαπημένη μου. Με συγχωρείτε, κύριε. Βάτραχος, μπράτανε ζετέ. Μπορώ να ανέβω επάνω. Εντάξει, μπρος, ανέβα, κυβερνήτη. Για πες μου τώρα, το ταξίδι σου είναι επικίνδυνο. Ναι, χρειάζεται μεγάλη ανδρεία και πολύ θάρρος. Τότε, κυβερνήτη, εμείς είμαστε κατάλληλοι για να σε βοηθήσουμε. Πολύ ευγενικό. Φυσικά, ένας βάτραχος θα μπορούσε να πολεμήσει σε μια επικίνδυνη μάχη. Σαν να έτρωγε, έλα κουβαμίγες. Βάτραχοι νέοι, οι βάτραχοι σπουδαίοι, μέσα από το νερό προσφέρουμε βοήθεια. Βάτραχοι για έναν, βάτραχος για άλλους. Θα φέρουμε μπορεί να βοηθήσουμε, φωνάξτε ένα βάτραχο. Αριστερά, δεξιά, βάτραχοι νέοι, βάτραχοι σπουδαίοι. Μέσα στη λίμνη, εις την ξηρά, μέσα στη λίμνη, εις την ξηρά. Βάτραχοι για έναν. Βάτραχοι για όλους! Αριστερά! Δεξιά! Μιλήστε όλοι πάνω! Μη διστάσεις, φώναξε ένα βάτραχο να σε σώσει! Ούτε! Όπου! Εσείς οι βάτραχοι είστε πολύ γενναίοι! Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε! Ναι, να μην τραγουδήσουμε κάτι ακόμα! Ναι, πολύ καλή! Καλά, αφού το θέλετε! Βάτραχε, μπρόδελ! Ένα πεινάσμα ένα ψάρι μπροστά στην πλώρη! Πού να φύγουμε! Να φύγουμε! Κατεβαίνω! Κύριε, να ετοιμαστούμε για μάχη! Όχι, όνομα του Θεού, μπορεί να χτυπήσει κανένας! Μα τα βατράχια δεν είναι τολμηρά και γενναία! Ναι, είναι πολύ γενναίοι τραγουδιστές! Και αυτή τη στιγμή, ο σώζον εαυτόν σωθεί του! Προσφανερώσου και πολέμησε δίκαια, ψάρι! Έχει ρίδιο του στρατιώτη εντολία. Ακόμη και χωρίς πυρομαχικά ένα στρατιώτη συνεχίζει τη μάχη. Με κατάπιο εχθρός. Αυτό είναι σοβαρό. Λοιπόν, έχει ρίδιο του στρατιώτη τομέας 19. Επίθεση από υποβρύχιο. Όχι, όχι. Το μέσο 22. Πώς μαγειρεύεται το ψάρι. Όχι, δεν νομίζω. Ώστε ήρθε το τέλος μου. Τουλάχιστον οι τελευταίες μου σκέψεις θα είναι χαρούμενες. Ό,τι και να γίνει, η μπαλαρίνα μου θα χορεύει πάντα μέσα στην καρδιά μου. Κρατηθείτε γερά! Διατήρησε σταθερή πορεία. Όλοι οι άντρες στο κατάστρωμα! Είναι πολύ ωραίο, Μάικλ. Εγκαταλείψτε το πλοίο! Πατέρα! Σέιντι! Κοιτάξτε! Ο μολυβέντιος μου στρατιώτης! Μα δεν είναι δυνατόν. Κι όμως, κατάφερε τελικά να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το γιορτάσουμε. Πώς σας φέρετε ένα καλό φαγητό με φρέσκο ψάρι? Όχι! Το ψάρι ήταν μέρος της ομάδας διάσωσης του στρατιώτη! Ναι! Δεν μπορούμε να το ελευθερώσουμε! Πατέρα! Ομάδα διάσωσης! Καλά, εντάξει! Γύρνα στο νερό! Μπράβο, στετέκτη ψάρι! Ναι! Μπράβο,
Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σταματήστε. Ένας στρατιώτης θα πρέπει να παραμένει πάντα ταπεινός. Φύγω! Είσαι ο καλύτερος από όλους. Αλήθεια, το πιστεύεις αυτό? Τότε ίσως τώρα να μπορώ να σου ζητήσω. Τι να μου ζητήσεις? Ρος λοιπόν, παλικάρι μου, μπες το ψαχνό. Θα ήθελε, σε παρακαλώ, να γίνεις... Μπρο, πες το. Αυτό που θέλω να πω είναι, θα ήθελε, σε παρακαλώ, να... τομέας 11 ως 12, ένα στρατιώτης δεν τρέπεται ποτέ. Τι θα έλεγες αν σε ρωτούσα εγώ κάτι? Α, την γλίτωσα. Θέλω να πω, ναι, ρώτα. Λοιπόν, θα με παντρευτείς? Α. Φύγω! Φύγω! Λοιπόν, μου λιβένιες, στρατιώτη. Ναι, θα σε παντρευτώ. Είναι δική μου, μου λιβένιες, στρατιώτη. Γι' αυτό, δώστε μου και φύγει από εδώ. Δεν έχω καιρό για εγχειρίδιο τώρα. Λόγω στρατιωτών, σχηματίστε ένα καταπέλτη. Το πόρεμά της θα πάει. Η μολυβέια του καρδιά θα λιώσει. Όχι. Ο μολυβένιος στρατιώτης δεν θα άφηνε ποτέ το πόστο του. Θα πέσει κάπου. Ο Μάικ, λες αυτός και η μικρή μπαλαρίνα να... Όχι, όχι, αυτό αποκλείεται. Περίμενε, κάτι ακούω. Μοιάζει πολύ με χτύπο. Αυτή είναι! Μπράβο σου, μολυβένιος στρατιώτη! Την έσωσες από τη φωτιά. Ναι, ρισκάρισε τη ζωή του για να σώσει την αληθινή του αγάπη. Ως αναγνώριση της γενναιότητά σου, σε προάγω από εδώ και μπρος, σε λοχαγώ όλο το στρατιωτό! Και τώρα πια θα είναι ανδρόγυνο για πάντα. Φίλησέ την! Μολυβένιος στρατιώτη, ένα φιλί για γούρι! Εγχειρίδιο του στρατιώτη, τομέας 10. Ένας καλός στρατιώτης... Δεν ακολουθεί πάντα τους κανόνες!